Καλημερίζω στην εκπομπή το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη το Σάββατο, Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Είμαστε καλά. Έχει ωραία λιακάδα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, όντως. Να τα βλέπουμε όλα αισιόδοξα και χαρούμενα παρά τις μεγάλες δυσκολίες που περνάει η κοινωνία μας. Έτσι είναι. Πέστε μου λίγο, αυτή η νέα δημοσκόπηση, κατά την άποψή σας, είναι θετική για το κόμμα σας? Και αυτή η δημοσκόπηση παγιώνει την διψήφια διαφορά με την κυβέρνηση, με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτή η δημοσκόπηση δίνει και κάποια άλλα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης. Τι λέει δηλαδή η δημοσκόπηση αυτή? Καταρχήν, για πρώτη φορά δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού θέλει πρόορες εκλογές. Περίπου το 57% των Ελλήνων θέλουν πρόορες εκλογές. Η παράσταση νίκης είναι συντριπτικά μεγάλη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, 62 με 23 περίπου σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παγιώνεται και για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και η άποψη ότι καλύτερος πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Κάτι που επισημαίνω ότι συμβαίνει για πρώτη φορά, διότι πάντα στις προηγούμενες αναλύσεις ο πρωθυπουργός θεωρούνταν ως καλύτερος σε σχέση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, μην το λέτε. Το ίδιο είναι, σε αυτό που λέτε δεν είναι έτσι. Είναι η ίδια διαφορά. Ναι. Δηλαδή στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Γενάρη. Όχι, όχι. Λέω για προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό έχει δίκιο. Ναι. Μάλιστα, ναι. Γιατί η ίδια δημοσκόπηση πριν από ένα μήνα που έγινε δείχνει μια σταθερή διαφορά μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. 35-24. Αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι το 88, συντριπτική πλειοψηφία, το 88 περίπου της ελληνικής κοινωνίας απαιτεί να μειωθούν οι φόροι. Θεωρεί ότι οι φόροι είναι το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό ως ποιοτικό έβριμα αυτής της δημοσκόπησης. Και βεβαίως η πρόθεση ψήφου που αυξάνει τη διαφορά στις 11 μονάδες, με την αναγωγή βέβαια, και παγιώνει, όπως είπα πριν, την διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που εκτιμώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει ό,τι και όσες προσπάθειες και κάνει η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως όσα νομοθετήματα. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Ενώ, όπως σωστά λέτε, το 57% λέει ότι να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα, δηλαδή το Μάιο ή νωρίτερα τέλος πάντων από την προγραμματισμένη θητεία της κυβέρνησης. Ναι, βάζουμε σαν όριο το Μάιο, το 57% δεν το έχετε δίκιο. Ναι, παρόλα αυτά όμως, σκεφτείτε τώρα να ήσασταν στη θέση του ιδίου του Πρωθυπουργού με μια τέτοια δημοσκόπηση. Ακόμα και να ήθελε να κάνει πρόορες εκλογές, δεν θα έκαμε, γιατί ήταν βέβαιο θα τις χάσει. Λοιπόν, οπότε δεν αυξάνονται με αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητες να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης? Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Αν υπήρχε μία πρόβλεψη ή μία προσδοκία ότι θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα και την κατάσταση. Αν θυμάστε, πριν από μερικές εβδομάδες είχε γίνει μία μέτρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ευρωεκλογές και εκεί έδειχνε μία διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρωκοινοβούλιο στις 12,5 μονάδες. Οι δημοσκοπήσεις πάντα μπορεί να αμφισβητούνται και αμφισβητούνται. Και είναι λογικό αυτό. Όμως αν στην κάλπη των ευρωεκλογών αυτή η διαφορά είναι πραγματική και πιστεύω ότι θα είναι πραγματική, η διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα είναι διψήφια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό η κυβέρνηση και ο Τσίπρας δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μέχρι τον Οκτώβριο που δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι θα πάνε τις εκλογές. Και βεβαίως αυτό θα δημιουργήσει μια δυναμική νίκη στην Νέα Δημοκρατία και θα συμπαρασύρει και το μεγαλύτερο κομμάτι των αναποφάσεων που, ως γνωστόν, ξέρετε ότι αυτοί αποφασίζουν την τελευταία στιγμή και κυρίως αποφασίζουν το κόμμα που θα κερδίσει, το κόμμα που φαίνεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Εκτιμώ ότι αυτό το σκέφτεται ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση και οι επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ
και δεν θα περάσει έτσι. Βεβαίως κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια με νομοθετήματα, με υποσχέσεις, με διορισμούς, με μονιμοποιήσεις, με μέτρα υπέρ των αδυνάτων για να αναστρέψουν το κλίμα. Αλλά ξέρετε, είναι τόσο σκληρή η εμπειρία από τα προηγούμενα 4 χρόνια των Ελλήνων σε σχέση με αυτά που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον δεν γίνονται πιστευτοί. Και δεν αναστρέφεται το κλίμα αυτό. Ενδεχομένως να μπορέσει να μειώσει ελάχιστα τη διαφορά. Αυτό ενδεχομένως να μπορέσει να το κάνει. Αλλά δεν μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση. Είναι παγιωμένο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και θα είναι με μεγάλη διαφορά και αγγίζει, όπως αντιλαμβάνεστε, και τα όρια της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό έχει σχέση και με το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Φαίνεται ότι 5 κόμματα θα είναι σίγουρα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 1-2 κόμματα που είναι στα όρια εισόδου της Βουλής και αυτό θα κρίνει βέβαια και τις αυτοδυναμίες. Ναι. Δεν σας φοβίζει λίγο το γεγονός η χώρα να εμπλακεί σε μια διαδικασία και νέας εκλογικής αναμέτρησης, εάν οι εκλογές γίνουν Οκτώβριο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει τους 180 βουλευτές για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε με σύμπραξη με άλλα κόμματα είτε μόνη της, να πάμε σε εκλογές το Μάρτιο με απλή αναλογική, όπου καταλαβαίνετε ότι μετά η αυτοδυναμία θα είναι όνειρο θερινής νυχτός? Ναι, το σκεφτόμαστε αυτό και βεβαίως υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, αν και πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία και αυτό φαίνεται από την καθημερινή επικοινωνία μας αλλά με τον κόσμο αλλά και από τις μετρήσεις, ότι θα έχουμε αυτοδυναμία. Εάν ομιγέννητο δεν συμβεί αυτό, εκτιμώ ότι ο κύριος Τσίπρας θα φανεί σοβαρός και θα βάλει πάνω από το κομματικό του συμφέρον, έστω και μία φορά, το συμφέρον της χώρας και δεν θα μπλέξει σε μεγάλη περιπέτεια τη χώρα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί αυτό η χώρα θα μπει σε μία παρατεταμένη περιπέτεια πολιτικής αστάθειας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με όλα τα προβλήματα που έχουμε και τα οικονομικά αλλά και στον περίγυρό μας, που είναι γνωστά και βεβαίως δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε. Ενώ τα γεωπολιτικά, ναι, βλέπετε τι συμβαίνει, ναι, και πώς αντιμετωπίζει η Τουρκία τη χώρα μας, πώς προκαλεί κάθε μέρα με δηλώσεις ο Ερντογάν και Τούρκοι αξιωματούχοι, και όσο θα φαίνεται ότι, που φαίνεται και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό, τα κοιτάσματα στην αόρση της Κύπρου θα είναι τεράστια και θα φέρουν μεγάλα κέρδη, η Τουρκία θα αυξάνει τις προκλήσεις της. Ναι. Κάτι ακόμα να σας ρωτήσω. Αυτή τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια πώς την αντιμετωπίζετε? Θεωρείτε ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση? Ό,τι έχει σχέση με την ελάφρυνση των αδυνάτων και της κοινωνίας, θεωρώ ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση και έτσι πρέπει να κινείται μια κυβέρνηση. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι η κυβέρνηση εδώ και 6 περίπου μήνες, ίσως και περισσότερο, παίρνει ελπίδες σε αυτούς που έχουν προβλήματα με το δανεισμό και με τις τράπεζες, ότι θα φέρει ρύθμιση, και πολλοί από αυτούς, περιμένοντας αυτή τη ρύθμιση, δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό έχει μπλοκάρει λίγο από την Ευρώπη και από την Κομισιόν, και ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους δανειστές, αυτούς που δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις της κυβέρνησης. Διάβαζα σήμερα ότι η απόφαση θα ληφθεί μετά το Eurogroup της 11ης Μαρτίου. Ελπίζω να έρθει μια καλή ρύθμιση για τους δανειστές, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα, διότι η κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της και δεν μπορεί να αντέξει πλέον άλλα βάρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναστασιάδη. Την καλημέρα μας από το FM100. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα.